Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι με ιδιαίτερη τιμή που μαζί μας για πρώτη φορά έχουμε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον καινούργιο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Μαρίνο Σιζόπουλο. Κύριε Σιζόπουλε, κύριε πρόεδρε, σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που κάνετε στο κανάλι μας στο εξωτερικό, στο κανάλι των αποδήμων μας, να μας πεις και εσύ μερικά λόγια, να σας γνωρίσουν και οι απόδημοι μας πλέον τώρα με τον τίτλο του Πρόεδρου της ΕΔΕΚ. Είμαι σίγουρος ότι σας γνωρίζουν από τα κομματικά σας δράσεις και η προσφορά σας για την πατρίδα πάρα πολλά χρόνια τώρα. Όμως πιστεύω ότι είναι καλό σημείο να σας γνωρίσουν και οι φίλοι έτσι μια ανοιχτή συνέντευξη εφόρης της ύλης, να γνωρίσουμε και εμείς κάποιες λεπτομέρειες για το Κυπριακό. Σίγουρα θα αγγίξουμε και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή τη στιγμή και επίσης αν φέρισα το μήνυμα σας και στους απόδημους και η ΕΔΕΚ περίπου ένα χρόνο από τώρα θα βρίσκεται και στις εκλογές και θα ήθελαμε έτσι ένα μήνυμα και αυτό. Όμως κύριε Πρόεδρε, σας υπερευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Δική μου η τιμή για αυτήν την πρόσκληση και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους απόδημους συμπατριώτες μας στην Μεγάλη Βρετανία και να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για τον αγώνα που εδώ και χρόνια δίνουν στην Μεγάλη Βρετανία προς όφελος της κυπριακής υπόθεσης και κύρια της δίκαιης λύσης του Κυπριακού. Ομολογουμένως κάτω από δύσκολες συνθήκες, όμως θαυμάζω την αγωνιστικότητα, την οργάνωση, τη διεκδικητικότητα και κυρίως τη σταθερότητα που μέχρι σήμερα οι συμπατριώτες μας απόδημοι έχουν επιδείξει για αυτό το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ακούμε διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία για πάρα πολλά χρόνια ως μια μορφή λύση η οποία είναι αναγνωρισμένη από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αν μη κάνω λάθος, πρώτη φορά που ετέθηκε σε ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών ήταν κάτω από την Προεδρία του κυρίου Βασιλείου και είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί έχω ερευνήσει σχεδόν όλα τα ψηφίσματα. Όμως συμφωνίες κορυφής του 77 Μακαρίου Τεχτάς και Κυπριανού Τεχτάς το 79. Γιατί έδε πλέον τώρα, ύστερα από 40 χρόνια εισβολή και κατοχή που παραμένει σε αυτόν τον τόπο, γιατί ΕΔΕΚ πλέον πήρε την απόφαση να απορρίψει τη μορφή λύση διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και επίσης κύριε Πρόεδρε ταυτόχρονα θα σου δώσω και το δικαίωμα να προτείνεις και άλλη λύση προτείνεις που η στιγμή που απόρριψες τη διζωνική σίγουρα έχεις κάτι να προτείνεις. Είναι αυτή η ευρωπαϊκή λύση που ακούσαμε από το Ευρωπαϊκό Κόμμα? Καταρχήν για καθαρά ιστορικούς λόγους θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά επίσημα η έννοια της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας κατατέθηκε από την Τουρκία το 1965 στον τότε εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Καλοπλάζα. Καλοπλάζα. Αυτή η πρόταση προνοούσε τον διαχωρισμό των Ελληνοκυπρίων από τους Τουρκοκύπριους, μία περιοχή 38% του κυπριακού εδάφους να διοικείται από τους Τουρκοκύπριους, σε αυτή την περιοχή να υπάρχει ανταλλαγή πληθυσμού και περιουσιών, ώστε οι Έλληνες ποτέ να μην υπερβαίνουν το 10%. Η περιοχή αυτή επίσης να έχει μια πλήρη αυτονομία σε θέματα νομοθεσίας, δικαστικής εξουσίας και διοίκησης. Και ότι θα πρέπει οι δύο περιοχές να συνεργάζονται διαμέσου μιας ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στην οποία θα παραχωρηθούν συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες. Ο τότε εκπρόσωπος του Οργανισμού Εθνών, σχολιάζοντας αυτές τις προτάσεις, διαπίστωσε ότι αυτή η μορφή της λύσης του διαχωρισμού των κατοίκων δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν θα είναι βιώσιμη, θα δημιουργήσει τεράστια διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα και κυρίως αυτή η μορφή της λύσης είναι ρατσιστική, γιατί προάγει τον φυλετικό διαχωρισμό στη βάση εθνοτικής και θρησκευτικής προέλευσης και την απέρριψε ως λύση ανεφάρμοστη. Δυστυχώς θα πρέπει να παρατηρήσουμε μετά το 1974, για πρώτη φορά τον Ιούνιο
του 1989 η δική μας πλευρά επίσημα αποδέχεται τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Στη συνέχεια περιλαμβάνεται στις ιδέες Ντε Κουεγιάρ και για πρώτη φορά γίνεται και επίσημα μέρος ψηφίσματος του Οργανισμού Εθνών το Μάρτιο του 1990 με το 649 ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό ουσιαστικά έχει προσδέσει στην Τουρκία ένα τεράστιο πολιτικό κεκτημένο, το οποίο ακόμα και σήμερα αναγνωρίζουν εκπρόσωποι του Οργανισμού Εθνών ότι αυτή η μορφή της λύσης θα προάγει τον διαχωρισμό, τις εγκυμένες πλειοψηφίες εδάφους και πληθυσμού και ότι δεν θα είναι στο τέλος λειτουργική. Η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία προσέλαβε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο δεν ήταν περιεχόμενο ομοσπονδίας, αλλά ήταν περιεχόμενο συνομοσπονδίας, όπως η Παιδείο και η Τουρκία, με το σχέδιο ΑΝΑΝ του 2004, το οποίο απέρριψε συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Οι πολιτικές ηγεσίες πλέον και οι πολιτιακές... Εκάμα μας να ξεχάσουμε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το 24 του Απρίλιο του 2004, πραγματικά όμως το έχω ξεχάσει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, με βάση λοιπόν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, το συγκεκριμένο περιεχόμενο λύσης του Κυπριακού θα έπρεπε το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας από σεβασμό να το απορρίψει και να μην δεχτεί να το ξανασυζητήσει. Όμως άλλοι λένε αυτό το σχέδιο δεν είχε καμία σχέση με τη Διζωνική. Δεν ήταν ερώτηση αν δέχεσαι τη Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία στις 24 του Απριλίου του 2004 που το 76% είπε όχι. Ήταν ερώτηση αν δέχεσαι τη λύση, όχι τη μορφή λύση. Αν δέχεσαι αυτό το σχέδιο που σας είδε σχέδιο ΑΝΑΝ. Ναι, αυτό όμως το σχέδιο ήταν ακριβώς η ερμηνεία της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό έγινε αυτό το σχέδιο και απορρίφθηκε. Όταν απορρίψεις ολόκληρο το πακέτο της λύσης, απορρίψεις και το όνομα, απορρίψεις και το περιεχόμενο. Εμείς παρόλα αυτά και κάποιες πολιτικές δυνάμεις και κάποιοι από τους κυβερνώντες που διαχειρίζονται το Κυπριακό, με επίκληση και δικαιολογία το όνομα της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας έχουν αποδεχθεί μία σειρά από πρόνοιες που θα περιλαμβάνονται στη λύση που δεν είναι πια πρόνοιες που συνάδουν με την Ομοσπονδία αλλά είναι πρόνοιες που συνάδουν με την Συνομοσπονδία. Όπως για παράδειγμα το ότι θα προκύψει η Νέα Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τα δύο συνιστώντα κράτη. Άρα δύο συνιστώντα κράτη σημαίνει ότι προϋπάρχουν. Το ένα ελληνοκυπριακό, το άλλο τουρκοκυπριακό. Και θα εκχωρήσουν αρμοδιότητες στη Νέα Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι τερματίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και δημιουργείται μια καινούργια δημοκρατία, η οποία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να διαχωριστεί. Να έχει ένα βελούδινο διαζύγιο όπως έτυχε στην περίπτωση της Τσεχοσλοβακίας ή ένα αιματηρό διαζύγιο όπως έτυχε στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας. Το δεύτερο που αποδέχθηκαν είναι ότι η κυριαρχία πηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που είναι ακόμα ένα συνομοσπονδιακό στοιχείο. Το 18% με το 82%. Εξισώνεται 50-50. Μάλιστα. Αυτό... δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Όχι, που... εξίσου. Όταν λέει εξίσου είναι 50-50. 50. Αυτό περιλαμβάνεται στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης του Φλεβάρη του 2014. Που δέχτηκε ο πρώτης Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης. Ακριβώς. Με τον κύριο Νέροχλου, έτσι. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή έχει γίνει αποδεκτό ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα παραμένει στις δύο περιφέρειες. Άρα στην πορεία του χρόνου οι εξουσίες των δύο περιφερειών σιγά σιγά θα ενισχύονται, ενώ οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης θα παραμένουν ίδιες. Ένα τέταρτο στοιχείο αφορά το θέμα του διαχωρισμού. Ότι δεν θα υπάρχουν απλά διοικητικοί διαχωρισμοί σε δύο περιφέρειες που θα έχουν μια αυτοδιοίκηση, αλλά θα είναι διαχωρισμός στη βάση κρατικής οντότητας, με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Και σε αυτές τις δύο περιοχές θα υπάρχει εγγυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και εδάφους. Άρα λοιπόν με αυτό που είναι στοιχείο ξεχωριστών κρατών, είναι στοιχείο που αν το βρίσκουμε στις συνομοσπονδίες και όχι στις ομοσπονδίες, στην ουσία για να εφαρμοστεί θα πρέπει να παραβιάζονται τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Κύριε Πρόεδρε, όμως αυτά που έχεις αναφέρει τώρα
Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι τώρα ή μέσω διαδικτύου εδώ στην Κύπρο που μας βλέπει και δεν θα συμφωνήσει με αυτά που λες, γιατί είναι τόσο λογικά και τόσο απλά. Όμως για το καλό κλίμα και με αυτά που έχουμε δει τώρα τα ΜΟΕ. Πριν να πάμε σε αυτό, μάλλον μου επιτρέψεις ότι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η ΕΔΕΚ τώρα έχει απορρίψει και την ονοματολογία. Γιατί ακριβώς... Πριν όμως, γιατί δεν πήρε αυτήν την. Ήσουν αναπληρωτή πρόεδρο, κύριε Σισόπουλε, και βέβαια είχε και τη δύναμη στη φωνή σου να εκφράσει ελεύθερα όπως έκανε μια ζωή στην πολιτική που όλοι σου πιστώνουν αυτό το πράγμα. Ουδέποτε έκρυψε πίσω από λόγια ή πίσω από τι σκέψει σα. Όμως, γιατί τόσο καιρό η ΕΔΕ επέμενε στη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με την προεδρία του κυρίου Λυσαρίδη, μετά την προεδρία του κυρίου Ομήρου και τώρα η προεδρία του κυρίου Σιζόπουλο, βλέπουμε μια ΕΔΕΚ πλέον να στέκεται στα πόδια της και να λέει κανεί. Εμείς απορρίφουμε αυτό. Γιατί ακριβώς η ΕΔΕΚ ποτέ δεν είχε αποδεχτεί τη διζωνική διοικητική ομοσπονδία. Και ο Βάσος Λυσαρίδης το 89, όταν τέθηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Συμβούλιο, είχε διαφωνήσει. Όμως επειδή έγινε αποδεκτό από πλευράς των κυπριακών κυβερνήσεων ως ονοματολογία, εμείς μεταφέραμε το βάρος της πολιτικής μας από το όνομα στο περιεχόμενο. Αυτή ήταν η διαφορά. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και τον Σεπτέμβριο του 2009 στο Εθνικό Συμβούλιο, στις λεγόμενες ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 2009, όταν υπήρχε επιμονή για να τεθεί η ονοματολογία της Ζωνικής Διοικητικής Ομοσπονδίας, εμείς αποδεχθήκαμε μεν, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα δώσουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και προσδόθηκε ένα περιεχόμενο από 10 σημεία. Βλέπουμε όμως την πορεία των γεγονότων ότι έχοντας την ευθύνη διαχείρισης του Κυπριακού, αυτά τα 10 σημεία σε ένα μεγάλο βαθμό τα έχουν παραμερίσει. Δεν τα έχουν προωθήσει και δεν επέμεναν στην εφαρμογή τους. Γι' αυτό ακριβώς και παραβιαζόμενη ουσιαστικά αυτή η απόφαση, εμείς πια δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε αυτή την ονοματολογία με αυτό το περιεχόμενο το οποίο προσδίδεται. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε καθαρές θέσεις και κυρίως απέναντι στον λαό να ξέρουμε τι ζητούμε, τι προτείνουμε, για να γνωρίζει και ο λαός από εμάς τι πρέπει να ζητήσει. Ο λόγος για τον οποίο την απορρίπτουμε και ως ονοματολογία είναι γιατί ακριβώς με τη δικαιολογία του συγκεκριμένου ονόματος επιχειρούν κάποιοι κύκλοι στη δική μας πλευρά να υιοθετήσουν συνομοσπονδία που ήταν το πάγιο αίτημα της Τουρκίας. Εμείς απορρίπτουμε τη συνομοσπονδία. Και κατ' επέκταση απορρίπτουμε και οποιονδήποτε όνομα, συγκαλυμμένα ή όχι, δίνει την δυνατότητα να υπάρχει συνομοσπονδία. Και αν αύριο μου έλεγαν ότι εμείς συζητούμε ενιαίο κράτος και αποδεχόμαστε αυτές τις συνομοσπονδιακές πρόνοιες, εμείς θα το απορρίψαμε και αυτό. Και αυτή είναι η διαφορά. Συμφωνούμε όμως αυτό που θα ήθελα να ξέρω, που η στιγμή που τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία, η ελληνοκυπριακή πλευρά, βρίσκεται στο τραπέζι διαπραγματεύσεις τώρα στο Κυπριακό, που η στιγμή ο πρόεδρος διά τη μάχη του εκεί, έτσι για να μπορεί να δημιουργήσει πρώτο έναν καλό κλίμα ανάμεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και δεύτερο να μπούμε στην ουσία του Κυπριακού που για πάρα πολλά χρόνια τώρα έχουμε ξεφύγει από αρνητικές τάσεις από την Τουρκία και πλέον βλέπουμε έναν Ακιτζή, Μουσταφά Ακιτζή ενώπιον μας τώρα, ο οποίος προσπαθεί να διαπραγματεύσει εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων και βλέπουμε και στα θέατρα έναν περίπατο στο θέατρο μαζί, βλέπουμε και έναν περίπατο στη Λευκοσία, στην Πλήτρα μαζί, βλέπουμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να δέχεται απέναντι και στα κατεχόμενα και σίγουρα λέει ότι δεν έχει πρόβλημα και στην Κερίγια να πάει να δει τον κύριο Ακιτζή. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω τώρα, τι κάνουμε, που στιγμή που έχουμε αυτά να δημιουργούνται ενώπιον μας τώρα και που την άλλη βαστούμε μια επιφύλαξη στη λύση του Κυπριακού. Τι είναι η σωστή πορεία από τον Μαρίνο Σιζόπουλο τώρα? Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους, είναι ένα πρόβλημα ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Τουρκία? Εάν είναι ένα πρόβλημα μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Τουρκίας, ως διεθνούς ζητήματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής, παραβίασης πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνοκάθαρσης που επιδιώκει η Τουρκία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν εξ ονόματος της Τουρκίας οι Τουρκοκύπριοι να διακομματευτούν αυτό το βασικό κομμάτι της λύσης.
η όποια επαφή με τους Τουρκοκύπριους έχει τη δική της σημασία. Από τη στιγμή που θα δημιουργήσει ενδεχομένως ένα καλό κλίμα κατανόησης. Όμως, με τους Τουρκοκύπριους θα συζητήσουμε τα θέματα της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού, που μας αφορά εμάς. Και οι Τουρκοκύπροι δυστυχώς δεν είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν το σύνολο της λύσης. Είναι και αυτοί, είτε το θέλουμε είτε όχι, ασφιχτικά καταπιεσμένοι από την πλευρά της Τουρκίας, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάποια όρια που η Τουρκία τους έχει καθορίσει. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που ζητήσαμε από το Εθνικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει παράλληλα με τον διακοινωτικό διάλογο που είναι χρήσιμος να ζητήσει τη σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό με τη σωστή σύνθεση για να συζητήσουμε ακριβώς τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού παράλληλα με την εσωτερική. Κύφα παρόν εκεί, κύριε Πρόεδρε. Εδώ θα πρέπει να λάβουν μέρος τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις και η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι η σωστή σύνθεση. Αυτή πρέπει να πάρουν μέρος. Και εδώ ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε πώς εφαρμόζουμε τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί στα ψηφίσματα δεν είναι μόνο η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με την πολιτική ισότητα. Στα ψηφίσματα όπως είναι το 3212, όπως είναι το 541, όπως είναι το 550 και άλλα. Καταγράφεται ακριβώς. Αν και ξέρεις, κύριε Πρόεδρε, το 550 εκεί και είμαι σίγουρος ότι. Συγγνώμη που κοφκώ τη σκέψη σου. Όμως επί ευκαιρία, επίσης απαντώντας, να μας εξηγήσεις τι σημαίνει τα βαρόσα. Γιατί έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Είδαμε μια γνωμάτευση από τον, από τον Υπουργό Εξωτερικών και μια αναφορά επίσης από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Όμως εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει βαρόσα. Θα το βάλω σε αυτό το θέμα στο τέλος. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα ψηφίσματα περιλαμβάνεται η άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Το συζητήσαμε ως άμεση υποχρέωση της Τουρκίας να αποχωρήσουν τα στρατεύματα από την Κύπρο. Μα το ζητούμε, απλώς δεν φεύγουν. Δεν το βάλαμε ποτέ για συζήτηση. Και από τη στιγμή που δεν φεύγουν, τότε ποια προοπτική υπάρχει για λύση του Κυπριακού με τους Τουρκοκυπρίους. Δεύτερο, αναφέρεται στην άμεση επιστροφή των προσφύγων, όλων των προσφύγων στις εστίες τους υπό συνθήκες ασφάλειας. Εμείς σήμερα συζητούμε την επιστροφή όλων των προσφύγων, ανεξάρτητα αν θα βρίσκονται κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση ή όχι. Όχι. Αποδεχόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων δεν θα επιστρέψει. Ναι. Τα ψηφίσματα επίσης δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία σήμερα αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει σεβασμός εναντί της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτά όλα τα οποία έχει προκαλέσει με τον Παρπαρός, με τα υπόλοιπα ή ακόμα και με το κείμενο των 105 σελίδων που κατέθεσε τον Ιούνιο του 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τονίζει ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία γιατί είναι κλειπούσα. Και πήρε την απάντηση από τον κύριο Βενιζέλο, έτσι. Δεν πήρε απάντηση από τον κύριο Βενιζέλο, δυστυχώς. Και το τελευταίο. Σε αυτά τα ψηφίσματα περιλαμβάνονται επίσης η άμεση επιστροφή της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της, ανεξάρτητα από την πορεία των διαπραγματεύσεων και την κατάληξη σε λύση ή όχι. Αυτό επίσης περιλαμβάνεται και στη Συμφωνία Κυπριανού Τεχτάς του 1979. Είναι το έκτος σημείο. Και εμείς σήμερα, αντί να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε την άμεση επιστροφή της αμοχώς του στους νόμιμους κατοίκους της, υπό τα Ηνωμένα Έθνη. Η αμοχώς του είναι βαρόσα, γιατί ακριβώς, έχω συγχυσία. Ακριβώς. Εμείς σήμερα συζητούμε τι. Να επιστραφεί ενδεχομένως το 1 τρίτο της αμοχώς του, που είναι τα βαρόσα, η περίκληση στην περιοχή. Ναι. Και την ίδια στιγμή να συζητήσουμε ενδεχομένως αυτό που ζητάει η τουρκοκυπριακή πλευρά, την νομιμοποίηση λειτουργίας του αεροδρομίου της Τύμπου. Νομιμοποίηση λειτουργίας ενός αεροδρομίου που θα περιλαμβάνει και τελωνείο, έστω και αν θα περιλαμβάνει και ένα μικρό έλεγχο στον εναέριο χώρο, συνειδητά στοιχείο ξεχωριστού κράτους. Άρα αυτό οδηγούμαστε. Όμως, δεν μπορείς να διαφωνήσεις πολλά με αυτές τις απαιτήσεις των Τουρκοκυπρίων. Βεβαίως θα απαιτήσω. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Δεν μπορείς. Που στη στιγμή που έχεις εκατοντάδες χιλιάδες δικούς σου ανθρώπους Ελληνοκύπριους που καθημερινά ταξιδεύουν από το παρανόρο αεροδρομίο Τύμπου, τώρα αυτοί ήδη, εμείς ήδη το αναγνωρίζουμε για να κλειδώσουμε 5 πακύρες. Τώρα να σκεφτούν οι Τουρκοκύπριοι αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά και να μην πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα που κάποιοι μας στείλουν δυστυχώς και οι κυβερνώντες. Ότι η οποιαδήποτε συμπεριφορά των πολιτών και του πολίτη δεν συνιστά στοιχείων αναγνώρισης.
στοιχείων αναγνώρισης συνιστά από τη στιγμή που μια κρατική εξουσία αναγνωρίζει. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που επίσημα θα συμπεριληφθεί το θέμα της αμοχώς του μαζί με το αεροδρόμιο Τύμπου, στην ουσία αναγνωρίζουμε ξεχωριστή αρμοδιότητα τουρκοκυπριακού κράτους. Εμείς αυτό που πρέπει να απαιτήσουμε είναι την άμεση επιστροφή της πόλης της αμοχώς του όπως προνοούν τα ψηφίσματα και χωρίς ανταλλάγματα. Από πότε θα πρέπει την υποχρέωση της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς για κάτι να τη συνοδεύουμε με δικό μας αντάλλαγμα? Αυτό είναι λάθος. Το ίδιο λάθος επιχειρείται να γίνει δυστυχώς και με την τελευταία συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Μάλιστα. Όπου είπε τι? Ότι αν η Τουρκία επιτρέψει τον ελλειμμενισμό στα τουρκικά λιμάνια των πλοίων με κυπριακή σημαία, είμαστε έτοιμοι να άρουμε το βέτο των κεφαλαίων για συζήτηση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα το άνοιγμα των λιμανιών της Τουρκίας στα κυπριακά πλοία είναι υποχρέωση της Τουρκίας, την οποία ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπογραφή το Σεπτέμβρη του 2005. Εμείς αντί να απαιτούμε την άμεση εφαρμογή, εμείς ζητούμε αυτό να γίνει σε πλαίσιο ανταλλαγμάτων. Αν είναι δυνατόν, αυτό δεν συνιστά διαπραγμάτευση, αυτό συνιστά υποταγή. Και με αυτή τη λογική, να είστε σίγουροι ότι δεν μπορούμε ποτέ να διασφαλίσουμε έστω και τα ελάχιστα, τα στοιχειώδη δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων, αλλά και σε κάποιο βαθμό και των Τουρκοκυπρίων. Εσύ κύριε Πρόεδρε πιστεύεις σε προσωπικό επίπεδο, όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, εσύ πιστεύεις ότι βλέπεις μια λύση σύντομα? Εάν είμαστε διατεθειμένοι να προσυπογράψουμε τη λύση που η Τουρκία επιδιώκει για να ικανοποιήσει τους επεκτατικούς της στόχους και κυρίως για να δημιουργήσει συνθήκες ενός πλήρους πολιτικού και στρατιωτικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι εύκολο να πιάσει, μην γίνεται. Από τη στιγμή όμως θα διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και θα διεκδικήσουμε ακριβώς μια σωστή λύση, και η σωστή λύση είναι αυτή που θα αποτρέπει σε πρώτη φάση την υλοποίηση των τουρκικών στόχων, εδώ θα υπάρχουν δυσκολίες. Και ακόμα κάτι. Αυτή τη στιγμή το έχουμε αναγνωρίσει και το έχουμε πει και δημόσια, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, έστω και αργοπορημένα σε κάποιες περιπτώσεις, αξιοποιεί τα λεγόμενα εμπλεκόμενα συμφέροντα στον χώρο της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Και έχει ορθώς προχωρήσει μια διαδικασία που ξεκίνησε από τον αείμνη στον Τάσο Παπαδόπουλο, συνέχισε ένα βήμα παρακάτω ο Δημήτρης Χριστόφιας, συνεχίζει ένα βήμα παρακάτω σήμερα ο Νίκος Αναστασιάδης, και παρά τις πολιτικές μας διαφωνίες ως κόμμα, στηρίξαμε αυτή την πολιτική. Να δημιουργηθούν, βεβαίως, και βεβαίως, να δημιουργηθούν, με την Αίγυπτο, ακριβώς, και Ελλάδα, να δημιουργηθούν κάποιες σωστές συμμαχίες και συνεργασίες με τις χώρες της περιοχής. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η συνεργασία, για να μπορέσει να έχει ένα στρατηγικό βάθος και όχι μόνο να περιορίζεται στα θέματα των υδρογοναθράκων, των εμπορικών σχέσεων, των τουριστικών ανταλλαγών και όλα τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως να δημιουργήσει συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, κινδυνεύουν να τυναχτούν στον αέρα εάν ακολουθήσουμε μία διαδικασία που θα καταλήξουμε σε μία λανθασμένη λύση στο Κυπριακό. Και η λανθασμένη λύση στο Κυπριακό είναι από την ώρα που άμεσα ή έμμεσα θα επιτρέπουμε στην Τουρκία είτε ήδη απευθείας να έχει ένα πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο στην Κύπρο διαμέσου εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων, είτε έμμεσα διαμέσου του ελέγχου της λειτουργίας του συνιστώντος τουρκοκυπριακού τμήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο αν αυτό το τμήμα δεν θα είναι διοικητικό, αλλά θα είναι κρατικό μόρφωμα, τότε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Πρόεδρε, και αντιλαμβάνεστε ότι τεινάζουμε στην ουσία στον αέρα αυτές τις σοβαρές, τις σωστές και υπεύθυνες συνεργασίες που μέχρι σήμερα με κόπο προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να φύγουμε το Κυπριακό. Όμως θα έχουμε την ευκαιρία ξανά μια συνέντευξη εφοριστηρής μόνο για το Κυπριακό. Έτσι, για να μπορείς να μας βοηθήσεις και εμάς τους απόδημους να δούμε με διαφορετικές πτυχές το Κυπριακό και το πρόβλημα εισβολής και κατοχής και το πρόβλημα με τους χιλιάδες Ελληνοκύπριους που ταξιδεύουν που τα κατεχόμενα και που πάουν και διανυκτερεύουν στα ξενοδοχεία των Ελληνοκυπρίων τώρα κάτω από τους Τούρκους, και όλα αυτά θα τα δούμε
και αυτοί οι σπουδαίοι που πάνε και ψουμνίζουν για να γλιτώσουν 10 βακύρες στα κατεγόμενα και πιάνουν και ό,τι χρειάζονται και τα σπίτια τους, τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μια άλλη συνέντευξη. Όμως αυτό που θα ήθελα να ξέρω από εσάς τώρα. Η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλοί απόδημοι κουρευτήκαν. Πάρα πολλοί συμπατριώτες μου εδώ στην Κύπρο κουρευτήκαν. Πάλι έχασαν τα αξιόγραφα τους, έχασαν τις μετοχές τους, πατήσαν τους. Κόπους και μόχλους μια ζωή σε χαφήκανε μια νυχτή. Είχαμε δεσμεύσει από τον κύριο Αναστασιάδη ότι δεν τίθεται θέμα κουρέματος αν εκλείει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κλαίει και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε μερικές μέρες μετά είδαμε κουρέματος. Είδαμε δεσμεύσεις να αντινάσσονται στον αέρα. Από τη δική σας ψυχή που βλέπετε το οικονομικό της πατρίδας, υπάρχει μέλλον σε αυτόν τον τομείς? Εσύ βλέπεις αυτά τα λάθη που δημιουργηθήκαν διαχρονικά στην οικονομία, υπάρχει, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που να ξαναβρούμε την ανάπτυξη? Θεωρώ ότι αν δεν ληφθούν σοβαρές και υπεύθυνες αποφάσεις, το θέμα της ανάπτυξης θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Και ας αφήσουμε τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης κατά μέρος, που επιμένει και ισχυρίζεται ότι έχουν βελτιωθεί οι δείχτες της οικονομίας. Οι δείχτες από μόνοι τους δεν δημιουργούν ούτε ανάπτυξη, ούτε κοινωνική συνοχή και ευημερία. Βιώνουμε καθημερινά τα προβλήματα της οικονομικής και της κοινωνικής εξαθλίωσης του λαού μας. Βιώνουμε καθημερινά τα τεράστια προβλήματα της ανεργίας. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 17%. Όμως δεν λέει όλη την αλήθεια. Γιατί ακριβώς πέραν των 20.000 νέων επιστημόνων παρέμειναν ή έφυγαν στο εξωτερικό. Αν αυτοί προσθεθούν στον κατάλογο των ανέργων, τότε θα αντιληφθείτε ότι το ποσοστό της ανεργίας αυξάνει τρομακτικά. Επίσης, δεν λέει όλη την αλήθεια, όταν σήμερα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, όταν σήμερα έχουμε μισθούς πείνας και όταν έχουν διαλυθεί στην ουσία όλα τα εργασιακά και τα εργατικά δικαιώματα. Την εποχή του σκλαβοπάζαρου οι δούλοι δούλευαν ανατολή με δύση ηλίου. Σήμερα έχουμε συμπατριώτες μας που δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου. Όταν έγιναν αγώνες για την ανθρωπότητα για το 8ωρο, σήμερα δεν υπάρχει πια 8ωρο στην Κύπρο. Αυτά όλα έχουν καταργηθεί εν μία νυχτή, έχουν διαλυθεί όλα. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτή την κατάσταση φτάσαμε όχι τυχαία. Φτάσαμε γιατί ακριβώς υπήρξαν λαθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Το γεγονός ότι χάσαμε 5,5 δισεκατομμύρια από το κούρεμα του ελληνικού χρέους χωρίς να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χάσαμε 4,5 δισεκατομμύρια από τον έλα της λαϊκής που δεν έπρεπε να δίνεται και ερχόταν στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να καταλήγει στην Ελλάδα και στις τσέπες κάποιων που ευθύνονται για την καταστροφή του τραπεζικού συστήματος. Χάσαμε 5,5 δισεκατομμύρια από την δωρεάν στην ουσία παραχώρηση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Και όλα αυτά. Που την επόμενη μέρα βγάλαν κέρδος πόσα δις. Μάλιστα. 3 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και όλα αυτά με πολιτικές αποφάσεις των κυβερνώντων, των πρώην και των σημερινών. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά τα δισεκατομμύρια κληθήκαμε να τα καλύψουμε, τα μεν 10 δισεκατομμύρια με το δάνειο που μας έδωσε η Τρόικα για να μας υποτάξει οικονομικά και πολιτικά και τα όλα τα υπόλοιπα με το κούρεμα των καταθέσεων, ανεπίτρεψες διαδικασίες. Σήμερα ο λαός βιώνει απίστευτες φορολογίες, εξουθενωτικές φορολογίες. Να πούμε ότι ακόμα και για την τιμή των καυσίμων. Άλλο σκάνδαλο. Ακόμα και για την τιμή των καυσίμων. Μεγάλο σκάνδαλο. Περίπου το 65 με 70% αυτού που πληρώνουμε ως τιμή καυσίμων είναι φόροι. Και για κάθε σεντ πώλησης καυσίμων το κράτος έχει έσοδα 7,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Για κάθε σεντ. Υπολογίστε τι φορολογίες υπάρχουν. Για να μην πούμε για τις φορολογίες που επίκυνται για την ακίνητη ιδιοκτησία. Για να μην πούμε την αύξηση όλων των υπολείπων υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πρόεδρε, όμως ο Κύπριος, και είμαι σίγουρος ότι θα το απαντήσεις και αυτό, ο Κύπριος
δεν έχει προβλήματα να σκεφτεί να πληρώσει φόρο αν θα ξέρει ότι θα βοηθηθεί κάποια οικογένεια που χρειάζεται βοήθεια. Όποιος να είναι, όλοι μας όσοι πρέπει να συνεισφέρουμε, συνεισφέρουμε, αφού ξέρουμε όλοι ότι θα πάουν κάποια λεφτά σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Γιατί εμείς, δόξα Θεών, ψουμί φαύρουμε, του κάναν τα λοιπά, φαύρουμε κάτι στο σπίτι. Έχει άτομα όμως, πρόεδρε, αυτή τη στιγμή που πάω και εγώ, και βέβαια στη Λεμεσό έχω δει πάρα πολλές οικογένειες και παντού, άμα στοχεύσουμε μια συγκεκριμένη πόλη, όμως έχω δει οικογένειες που με κάλεσαν στο σπίτι τους και πήγα, το ψυγείο τους πλέον δεν δουλεύει γιατί ρεύμα δεν έχουν. Όλα δεν έχουν τίποτα εκεί, νερό κομμένο, ρεύμα είχαν κομμένο εκεί, δεν είχαν τίποτα. Και πραγματικά βλέπεις και λες, μα παιδιά, εσείς ζείτε εδώ στην Κύπρο. Είσαστε στην Κύπρο. Εσύ επίστεψες καμία φορά να βλέπεις συμπολίτες σου στη Λεμεσό να μην έχουν φαΐ ή να βλέπεις τα μωρά τους να πηγαίνουν σχολείο με σπασμένα παπούτσα γιατί να μην δεν μπορεί ο πατέρας να πάει αγοράσει των παιδιών 20 ευρώ παπούτσα. Επίστεψε εσύ να ξαναδείς αυτά τα πράγματα το 2014-2015. Δυστυχώς, αυτά που βιώνουμε σήμερα, ως κόμμα τα είχαμε προβλέψει και μάλιστα είναι καταγεγραμμένα σε συζήτηση που έγινε στη Βουλή στις 20 και στις 27 Νοεμβρίου του 2008. Και λέγαμε ακριβώς ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο κάποια στιγμή θα δημιουργήσει κρίση και καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. Αλλά γιατί αφήσαμε το τραπεζικό σύστημα να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο και να οδηγήσει τα πράγματα σε αυτό το σημείο? Γιατί διαφαίνεται ότι υπήρχε ισχυρή διαπλοκή μεταξύ του τραπεζικού συστήματος, κομμάτων και πολιτικών προσώπων, τα οποία δυστυχώς έκαναν πλάτες σε αυτό το όργιο της διαπλογής, σε διάφορους τραπεζίτες, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας αυτοί επωφελήθηκαν, έφυγαν με τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και κλήθηκε ο λαός να πληρώσει αυτό το τεράστιο κόστος. Αλλά και ο λαός οφείλει να αντιδράσει. Ο λαός οφείλει να διεκδικήσει. Ο λαός οφείλει να απαιτήσει κάθαρση. Γι' αυτό και επιμένουμε, παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται από διάφορους οργανωμένους κύκλους να συγκαλύψουν αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, για να συγκαλύψουν και τις δικές τους ευθύνες, ότι θα πρέπει η κάθαρση να γίνει. Ευθύνες ή τσέπες. Ακριβώς. Θα πρέπει να συνεχίσουν μέχρι τέλους. Αλλά και ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δύναμη την οποία έχει μέσα από κινητοποιήσεις, μέσα από διαμαρτυρίες, αλλά και μέσα από την ψήφο του να τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για αυτή την κοινωνική εξαθλίωση στην οποία τον έχουν οδηγήσει. Θυμάστε τι είπε ο Abraham Lincoln, έτσι, γραπτό στα κείμενα, ότι η σφαίρα σου μπορεί να σκοτώσει έναν ανθρώπο, όμως ο ψήφος σου μπορεί να σκοτώσει τις γενιές που έρχονται. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος να ξέρει που πιένει στην κάλπη και ψηφίζει, ακριβώς, να σκέφτεται και όλα αυτά που αντιμετωπίζει αυτές τις στιγμές. Πρόεδρε, πάμε στην θα περάσουμε μετά τη Σεδέκτορα, έτσι, η Αμερικά Δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να κλείσουμε και είμαι με όλη την ευχαρίστηση που σας έχουμε και σας υπερευχαριστούμε ακόμα μια φορά που μας έχετε εδώ στα γραφεία σας. Υπάρχει μια μάχη στην ΕΔΕΚ, βλέπουμε κάποιοι να αντιδρούν, βλέπουμε και τον κύριο Ομήρου, μέλος της Σεβασμών, ο πρόεδρος της Βουλής, που διαφώνησε και με τη μορφή λύση και με κάποιους χειρισμούς, όμως δεν θα αγγίξουμε αυτό το θέμα. Απλώς εσύ θεωρείς ότι μπορεί να ξαναβρει ενότητα το σπουδαίο κόμμα της ΕΔΕΚ, που είναι ένα ιστορικό κόμμα που έχει προσφέρει αγώνες, ατέγιωτες αγώνες στον κυπριακό ελληνισμό, όχι μόνο εδώ στην Κύπρο, όμως τολμώ να πω και στη Διασπορά και όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές χώρες που βρίσκονται οι Κύπροι απόδημοι μας που έχουν αγκαλιάσει το κόμμα σας, γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα με έναν πολλά ιστορικό ηγέτη που είχαμε την τιμή να τον έχουμε στο κανάλι μας, τον κύριο, τον γιατρό μας, τον Βάσο Λυσαρίδη. Γι' αυτό, πρόεδρε, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναβρει το σωστό ρυθμό η ΕΔΕΚ, έτσι να μεγαλώσει, και αν βλέπετε καμία συνεργασία με κάποια άλλα μέτωπα που αντιδρούν και που συμφωνούν απόλυτα μαζί σας εναντίον της ισονικής, που βλέπετε ότι πλέον μπορεί να δημιουργηθεί έναν καινούριο ένωση κέντρο, κάτι καινούριο το οποίο μπορεί να ενώσει κάποια κόμματα να συνεργάζονται μαζί για το καλό γνωμένο συμφέρον της πατρίδας.
η ΕΔΕ για να μπορέσει να συνεχίσει τις αγωνιστικές της παραδόσεις και να μπορέσει να συμβάλλει αποφασιστικά στις προσπάθειες μιας σωστής και δίκαιης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, θα πρέπει ακριβώς να είναι συγκροτημένη, να είναι συντεταγμένη, να έχει ξεκάθαρες αγωνιστικές θέσεις που να μην επιδέχονται αμφισβητήσεις και κυρίως να λειτουργεί με τρόπο δημοκρατικό και διαφανή. Η νέα ΕΔΕΚ έχει δημιουργήσει και προσπαθεί να δημιουργήσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό για πρώτη φορά στην κυπριακή πολιτική ζωή όλες οι συνεδρίες των συλλογικών οργάνων της ΕΔΕΚ είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ανοιχτές στα μέσα ενημέρωσης. Μα αυτό δεν έχει κάνει κανένα άλλο κόμμα εκτός από την ΕΔΕΚ. Αυτό είναι, τα έχει συγχαρητήρια αυτό το θέμα. Έτσι ανοιχτά. Για να παρακολουθούν και ο κόσμος και, και όλοι. Τηλεοπτικά, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, να μην υπάρχει παραποίηση, γιατί δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτε. Είμαστε ένα διαφανές και δημοκρατικό κόμμα. Και μπορεί ο καθένας να μας παρακολουθεί, να μας βλέπει, να μας επικρίνει, να μας κρίνει, αλλά να ξέρει ποιοι είμαστε. Σωστό. Το δεύτερο, όλες οι αποφάσεις του κόμματος λαμβάνονται πια συλλογικά. Και η απάντηση σε όσους διαφωνούν με κάποιες επιλογές του κόμματος δόθηκε στο συνέδριο του κόμματος την περασμένη Κυριακή. Να πω ότι για το θέμα της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας που υπήρχαν πολλά και διάφορα, σε ένα αριθμό πέραν των 500 παρευρισκομένων συνέδρων είχαμε 6 αποχές. Ομόφωνη απόφαση. 6 αποχές. Ομόφωνη απόφαση. Άρα λοιπόν κάποιοι οφείλουν να σεβαστούν την απόφαση της πλειοψηφίας και τον δημοκρατικό τρόπο λήψης μιας απόφασης. Εάν θέλουν να συνεχίσουν να αποκαλούν τον εαυτό τους δημοκράτες και να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια. Βέβαια, από τη στιγμή που 500 και άτομα ψηφίζουν, κανένας δεν μπορεί αδιαρωτηθεί αν είναι δημοκρατικό ή αν είναι εμβρασμός ψυχής η απόφαση. Συγγνώμη, 500 άτομα ψηφίζουν εναντίον της ζωνικής σημαίνει κάτι ξέρουν. Δεν είναι όλοι κοντί και όλοι ανιά της, του πολιτικού κομμάτου. Και μάλιστα με κατεγραμμένη την ψηφορία στα μέσα ενημέρωσης. Φράβο. Και τηλεοπτικά και ηχητικά. Αυτό είναι τιμή σας εσάς και τιμή του κόμματος, κύριε πρόεδρε. Επίσης, τολμήσαμε για πρώτη φορά να βάλουμε κάλπες όταν έγινε εκλογή του Προέδρου σε όλες τις επαρχίες και σε ορισμένες περιοχές, που πάντα οι εκλογές γινόντουσαν στη Λευκωσία. Κάναμε αποκέντρωση. Είναι ακόμα ένα βήμα πολύ σημαντικό το οποίο έχει κάνει η νέα ηγεσία του κόμματος. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Η δημοκρατία, η διαφάνεια, η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων δεν είναι προϋποθέσεις υποδιαπραγμάτευσης στη νέα ΕΔΕΚ. Αυτό το κατανοήσουν όλοι. Μάλιστα. Και τέλος, πρέπει όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, να κατανοήσουμε ότι η νέα ΕΔΕΚ θα έχει θεσμούς και όλοι οφείλουμε τα προσωπικά μας τα συμφέροντα να τα προσαρμόσουμε στους θεσμούς του κόμματος. Και όχι να επιχειρούμε τους θεσμούς του κόμματος να τους προσαρμόζουμε στα προσωπικά μας τα συμφέροντα. Ήταν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που κατά τρόπο ξεκάθαρο στο καταστατικό συνέδριο όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν για να περιορίζονται οι θητείες των αξιωματούχων του κόμματος σε δύο εξαιρούσαν τον εκάστοτε πρόεδρο από αυτόν τον περιορισμό. Το μόνο που ζήτησα από το συνέδριο ήταν να ικανοποιήσει τη δική μου την πρόταση για να περιληφθεί και ο πρόεδρος στον περιορισμό των θητιών. Και δήλωσα, εάν το συνέδριο δεν υιοθετήσει την πρότασή μου για τον περιορισμό των θητιών, εγώ θα συνεχίσω να δεσμεύομαι από την δημόσια τοποθέτηση ότι θα αυτοπεριορίσω τις θητείες μου στην Προεδρία του Κόμματος, εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μόνο σε δύο. Γιατί θέλω ακριβώς να κατοχυρώσω την εναλλαξιμότητα. Θέλω να κατοχυρώσω την ανανέωση. Θέλω να κατοχυρώσω το ότι τα κομματικά και τα πολιτικά αξιώματα είναι θέσεις προσφοράς και όχι κεκτημένο δικαίωμα για τα στελέχη του κόμματος. Κύριε Πρόεδρε, ακούντας σας τώρα να εξηγάτε και τους λόγους και τα λοιπά, απλώς έχω μια αναπορία. Και με την άδεια σου έχουμε φτάσει στο τέλος. Όμως με την άδεια σου οι απορίες πρέπει να λύγονται. Η απορία μου είναι ακόμα όλα αυτά που έχεις αναφέρει, όμως επίσης γιατί καλύφθηκε και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
ως Μάριος Καμιναρίδης στη Βουλή, που είμαι εχμερός του σταθμού εκεί. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν είδα το κόμμα σας, κύριε Πρόεδρε, να ψηφίζει το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Και απλώς... Θα έπρεπε να μείνεις με το στόμα ανοιχτό με την θετική ερμηνεία και όχι με την αρνητική. Δεν επίστεψα ότι η ΕΔΕΚ ήταν να ψηφίζει το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Μα η ΔΕΟ ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της ΕΔΕΚ, την οποία γνώρισαν όλοι. Γιατί έπρεπε να ψηφιστεί το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας? Γιατί δυστυχώς τα τρία άλλα μεγαλύτερα κόμματα, ο Συναγερμός, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Κόμμα, το Σεπτέμβριο του 2014 ψήφισαν τον νόμο των εκποιήσεων και στην ουσία έδωσαν τρομακτικές εξουσίες στους τραπεζίτες για να πιάνουν τα σπίτια του κόσμου. Και άφησαν ακριβώς τον λαό απροστάτευτο απέναντι σε αυτή. Όχι στο έλεος του Θεού, στο έλεος των τραπεζιτών και των ληστών. Λυπούμε να το πω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή η πραγματικότητα. Ναι. Το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας είναι ο νόμος προστασίας των πολιτών έναντι των τραπεζών. Και αυτό είχε υποχρέωση η κυβέρνηση να το καταθέσει τον περασμένο Σεπτέμβρη μαζί με τον νόμο των εκποιήσεων. Όμως δεν το κατέθεσε. Με συντονισμένες προσπάθειες και με πιέσεις, η κυβέρνηση έφερε τον Απρίλιο... 5 σχέδια. Όχι, έφερε το νομοσχέδιο, ήταν 5 διαφορετικά τμήματα, αλλά το νομοσχέδιο για την αφαιρεγκαιότητα. Yeah. Όμως αυτό το νομοσχέδιο που είχε φέρει η κυβέρνηση κάλυπτε μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από τους πολίτες έναντι της τραπεζικής αυθαιρεσίας. Με κάποιες συμπληρωματικές προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος βελτιώθηκε λίγο περισσότερο. Και εκεί που περίπου κάλυπτε το 20-25% των πολιτών, πήγε περίπου στο 35-40% των πολιτών. Η παρέμβαση της ΕΔΕΚ ήταν με τις δικές της προτάσεις αυτό το ποσοστό να το ανεβάσει περίπου στο 70-75%. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν ο λόγος που η ΕΔΕΚ λειτουργήσε με αυτόν τον υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο για να προστατεύσουμε. Θα θέλαμε να προστατεύσουμε το σύνολο των πολιτών. Όμως εκεί είχαμε ένα δίλημα. Είτε να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε το 75% τουλάχιστον με το πλαίσιο αφαιρεγκαιότητας. Ή κανένα. Και ανάμεσα στα δύο, τι έπρεπε να κάνουμε. Κάνετε τότε. Άρα λοιπόν, κάναμε είμαι το βήμα. Είμαι σίγουρος ότι θα βάλεις προσπάθειες, θα βρεις και τρόπο για το 25%, γιατί δεν θα τους αφήγεις έτσι. Ακριβώς. Ήδη επεξεργαζόμαστε προτάσεις, αλλά περιμένουμε σιγά σιγά να υλοποιηθούν τα προηγούμενα. Επεξεργαζόμαστε κάποιες προτάσεις. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν αποδεκτές, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό των συμπατριωτών μας που θα καλυφθούν. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε φτάσει στο τέλος, όμως πριν κλείσουμε, όπως κάνω με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μόνο με τους πολιτικούς αρχηγούς εδώ που έχω τη χαρά τελευταία 10 χρόνια να τους παίρνω συνεντεύξεις και έχω πάρει από όλους, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω από εσάς ότι έχετε και πείσμα να δουλέψετε, να σηκώσετε τα μανίκια πάνω και να εργαστείτε για το καλό συμφέρον της πατρίδας, πάνω απ' όλα πατρίδας και μετά τα κόμματα και οι στελέχοι τα λοιπά. Και συγχαρητήρια για αυτόν και είμαι σίγουρος ότι θα έχει και τη στήριξη όλους, και αυτοί που ψηφίζουν ΕΔΕΚ και αυτοί που δεν ψηφίζουν την ΕΔΕΚ για τη δουλειά που πάτε να κάνετε τώρα. Όμως αυτό που κάνω κάθε φορά με πολιτικών αρχηγών, του δίνω την ευκαιρία να επικοινωνήσει απευθείας με τον λαό εκεί στην κάμρα τώρα και να δώσει ένα μήνυμα ότι εσείς επιφημείτε, αισιοδοξία, ό,τι θέλετε, στους απόδημους συμπατριώτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από το κανάλι. Συμπατριώτες και συμπατριώτες, απόδημοι, ο δικός μας ο αγώνας θα είναι ένας αγώνας για δημοκρατική λύση στο πρόβλημα μας, που να δίνει την δυνατότητα μέσα από τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν, να διασφαλίσουμε την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και όλων των νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια αγαστή συνεργασία, ώστε από κοινού να συνδιαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πλήρη εφαρμογή των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών σε όλη την επικράτεια. Δεν μπορούμε οι Κύπροι πολίτες να είμαστε δεύτερης κατηγορίας Ευρωπαίοι πολίτες στην ίδια μας την πατρίδα. Και αυτά που όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα και την δυνατότητα
να απολαμβάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, να μην έχουν το δικαίωμα οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι να τα απολαμβάνουν στη δική τους στην πατρίδα. Όμως για να πετύχουμε αυτό το στόχο, δεν αρκεί μόνο ο δικός μας αγώνας, δεν αρκεί μόνο η δική σας συμπαράσταση. Θα πρέπει να πάρουμε μια σημαντική απόφαση, ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει από τούδε και στο εξής να επιτρέψουμε σε ξένες χώρες να έχουν κατά άμεσο ή έμμεσον τρόπο επεμβάσεις, δικαιώματα, εγγυήσεις και να κυδαιμονεύουν τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί τότε δεν θα είμαστε μια ανεξάρτητη πατρίδα, δεν θα είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος, αλλά θα είμαστε ένα κράτος υποκυδαιμονία και ένα κράτος υποτελές στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποτελεί αντίφαση με τις σύγχρονες αρχές του νέου κόσμου, της δημοκρατίας και κυρίως αυτό που εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε, την ελευθερία σε όλους τους συμπατριώτες μας.